Υπέβηκε ο Χαράλαμπος ο Ανδρέου για να ετοιμαστούμε για την κίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει δοθεί τώρα η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Έχει πολύ καλή εκκίνηση Φαντασία, που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται να είναι σε καλή θέση η Μυρτό, όπως και η Μικάλη τώρα που περνά στη δεύτερη θέση. Απ' έξω βελτιώνει θέση και ο Μορκάνιος μαζί με τον Βιτιμπλάκη. Η Φαντασία έχει δίπλα σχεδόν την Μικάλη. Νωρίς-νωρίς Μορκάνιος και Βιτιμπλάκη για να βελτιώσουν την θέση τους. Πιο πίσω Μαριλινάκη, Ρόζ, Μυρτό, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα με την Φαντασία να είναι μπροστά. Όμως έχει πολύ κοντά πλέον την Μικάλη, τον Βιτιμπλάκη και απ' έξω τον Μορκάνιο. Πιο πίσω Μαριλινάκη, Ρόζ. Πάμε για 600. Μικάλη κάνει επίθεση πρώτη. Βιτιμπλάκη αλλά και ο Μορκάνιο εξωτερικά που φαίνεται και αυτό έχει δυνάμει. Πιο πίσω Μαριλινάκη, Ρόζ. Θέλει και αυτή να πλησιάσει. Πάμε για το 500. Επίθεση σε Φαντασία. Μικάλη. Πιο έξω Μορκάνιος, ακόμη πιο έξω Μαριλινάκη, Ρόζ, που και αυτή φαίνεται ότι έχει δυνάμει. Στροφή Φαντασία έχει το πλεονέκτημα. Μορκάνιος και Μαριλινάκη, Ρόζ, που κάνουν μαζί το ανέβασμά τους. Μάχη μέχρι το τέλος, καθώς Μορκάνιος και Μαριλινάκη, Ρόζ, θέλουν να μονομαχήσουν. Πιο πίσω εσωτερικά είναι η Φαντασία. Μαριλινάκη, Ρόζ, ένα μικρό πλεονέκτημα από τον Μορκάνιο. Πιο πίσω είναι και η Φαντασία που θέλει να επανέλθει. Μάχη τριπλή με τη Μαριλινάκη, Ρόζ, στη Φαντασία που επιστρέφει εσωτερικά. Μαριλινάκη, Ρόζ, απ' έξω. Μαριλινάκη, Ρόζ και Φαντασία πολύ κοντά. Και ο πίσω ο Μορκάνιος και ο Βίτης Μπλάκης σε ένα φωτοφίνις επιμένει και εσωτερικά η Φαντασία.